Τηλεφωνική γραμμή από πριν, το δελτίο ειδήσεων, το Δημοσθένη Δαβέτα. Κύριε καθηγητά. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, συγγραφέας και πολλά ακόμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Είπατε πριν και εγώ το σημείωσα ότι οι Γάλλοι δεν κάνουν τίποτα αν δεν το εξετάσουν. Έτσι δεν είπατε, κύριε Δαβέτα? Έτσι ακριβώς, έτσι είναι. Ωραία. Τώρα, αυτό που έκαναν οι 20 απόστρατοι Γάλλοι στρατηγοί πριν από 10 περίπου μέρες. Πέστε μας, να το πείτε εσείς, να μην το λέω εγώ. Ναι. Και μετά όμως μαζεύτηκαν πάρα πολλές υπογραφές πίσω από την πρώτη επιστολή των κυρίως συνταξιούχων, εν αποστρατεία μάλλον, αλλά και πολλών κάποιοι, που ήταν. Κάποιοι εν ενεργεία. Και εν ενεργεία, ναι. Μαζεύτηκαν πάρα πολλές υπογραφές. Λοιπόν, πέστε μας τι έγινε καταρχάς για να το εξετάσουμε. Κοιτάξτε μετά. Να δείτε. Καταρχήν, ας πάρουμε το ίδιο το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι μαζεύτηκαν κάποιοι ανώτεροι στρατιωτικοί, πραγματικά υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, παλιοί στρατηγοί, συνταγματάρχες, δηλαδή πολύ υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο βαθμού, μαζί με κάποιους νεότερους, εν ενεργεία μάλιστα κάποιοι. Εδώ όλοι μαζί. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω λίγο. Θέλω να βάλω ότι στους νεότερους, επειδή η σημειολογία και εμείς που έχουμε περάσει και είμαστε και ξένα ανταποκριτές κλπ. Και ξέρουμε κάποια πρόσωπα που έχουν ίσως την δικιά τους ξεχωριστή σημασία, σε κάποιους από τους νεότερους που υπέγραψαν υπήρξαν και πρόσωπα που έχουν, και ξέρετε τι σημασία έχει αυτό στις ένοπλες δυνάμεις, σε πολύ ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού και όχι μόνο για τη Γαλλία. Έτσι ακριβώς. Συνεχίστε, γιατί αυτά τα πόστα είναι και λίγο κρίσιμα. Έτσι δεν πρέπει ακριβώς. Να τα περνάμε έτσι. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό το πράγμα βέβαια ήταν μια πρώτη αντίδραση. Ο κόσμος ξαφνιάστηκε, οι πολιτικές δυνάμεις ξαφνιάστηκαν. Εκτός από το κόμμα της Λεπέν, το οποίο του στήριξε εξ αρχής. Ναι. Αυτό το ξάφνιασμα έδωσε μια πρώτη αντίδραση περιφρόνησης εκ μέρους της κυβέρνησης προς αυτούς, λέγοντας ότι είναι στρατιωτικοί της πολυθρόνας. Έλα όμως που κάποιοι δίπλα σε αυτούς ήταν και κάποια στρατιωτική ενεργεία. Οπότε ο τόνος μειώθηκε κάπως στο δεύτερο επίπεδο, στο δεύτερο ανακοινωθέν από τη γαλλική κυβέρνηση. Ναι. Είπανε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία και θα υποχρεωθούν αυτοί οι οποίοι είναι ενεργεία να αποστρατευτούν. Ναι. Αυτή η αντίδραση δημιούργησε ένα κλίμα συμπάθειας σε μεγάλο βαθμό από τις λαϊκές μάζες, οι οποίες δεν έχουν σχέση, δεν έχουν προσβάσεις σε μέντια και προσβάσεις ας πούμε στην παρισινή αστική κοινωνία. Ναι, που είναι όμως, βλέπουν τη γαλλική σημαία και νιώθουν την πατριωτική ανάταση. Λοιπόν, δεν εδώ είναι. Ακριβώς ήθελα να φτάσω. Ναι. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένη από την εποχή του Ολάντ μέχρι σήμερα, χωρισμένη στα δύο. Λίγο πριν τον Ολάντ, ήδη λίγο μετά τον Σαρκοζή. Είναι χωρισμένη στα δύο, κυριολεκτικά. Και δεν αλλάζει. Μπορεί την εξουσία να την έχουν οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιημένοι, ας πούμε, ο Μακρόν εκφράζει την παγκοσμιοποίηση, αν και έχει βάλει νερό στο κρασί του προσπαθώντας να πλησιάσει πολύ την γολική πλευρά. Όμως από την άλλη μεριά παραμένουν οι γολικοί. Οι γολικοί με την έννοια της πατρίδας, της Γαλλίας, πρώτα και μετά των άλλων, αν θέλετε, αντιδράσεων, των διεθνών αντιδράσεων. Θέλουν τη Γαλλία να είναι διεθνής, αλλά θέλουν μια Γαλλία η οποία να διατηρεί τον πολιτισμό της, τις αξίες της, τις παραδόσεις της, την ιστορία της. Ναι. Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, με τον Ισλαμισμό, κάνω διάκριση Ισλάμ και Ισλαμισμού, διότι ο Ισλαμισμός είναι μια νεωτερική αντίληψη του Ισλάμ, η οποία παίρνει το τζιχάντ, δηλαδή τον Ιερό Πόλεμο, και τον κάνει πρακτική οπουδήποτε εξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο για να κυριαρχήσει, και στο Ισλάμ, το οποίο είναι μια θρησκεία στην οποία ο κάθε μουσουλμάνος έχει δικαίωμα να προσευχηθεί. Έτσι, είναι σωστά. Δηλαδή μια εσωτερική υπόθεση. Ενώ ο Ισλαμισμός είναι μια πολιτική χρήση, ναι, κίνημα, του Ισλάμ. Τα λέγαμε ένα ριζοσπαστικό κίνημα, αν το δούμε από αλλά με πολιτική χρήση έχει σημασία. Με πολιτική χρειά, έτσι δηλαδή είναι το λεγόμενο πολιτικό Ισλάμ. Αυτή η αντίθεση δεν μπόρεσε να γεφυρωθεί. Διότι είναι τόσο ισχυρή και από τις δύο πλευρές. Απ' τη μία οι Ισλαμιστές θεωρούν ότι έχουν δίκιο και είναι φανατικοί στα πλαίσια της θρησκείας τους. Απ' την άλλη οι Γάλλοι απειλούνται κυριολεκτικά. Ναι. Απειλείται η παραδοσιακή Γαλλία.
αυτό το πράγμα, εγώ προσπαθώ να σας το αναλύσω, δεν παίρνω θέση, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ναι. Θα σας πω μετά την άποψή μου, αν με ρωτήσετε. Αλλά σας κάνω μια ανάλυση τώρα. Αυτό το πράγμα, η παραδοσιακή Γαλλία, απειλείται σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο γλώσσας, δεν είναι τυχαίο ότι βγήκανε μια σειρά από διανοούμενοι και ακαδημαϊκοί και υποχρέωσαν μετά από ανελαίτες επιθέσεις των Μακρόν να επαναφέρει τα λατινικά και κατ' επιλογή τα ελληνικά στα σχολεία. Διότι βλέπουν ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως οδηγείται, οδηγεί σε μια απογαλοποίηση της Γαλλίας. Ναι. Η Γαλλία χάνει τη γλώσσα της, χάνει τις συνήθειές της, τις αστικές, απειλείται το δικαίωμα, το δικαίωμα του ανθρώπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται, απειλείται η ανεξιθρησκεία, διότι σε κάποιες περιοχές, αν έρθει κάποιος να το δει, έχει επιβληθεί ισλαμικός νόμος, άτυπος, στην πράξη και όχι στα λόγια, σε μεγάλες περιοχές. Παράδειγμα, αν πάει κάποιος στο Σεντενί, η γυναίκα δεν μπορεί να μπει στα καφέ. Μου λέγει ένας φίλος και στη Μασσαλία υπάρχουν περιοχές ολόκληρες, μου λέει, δεν θυμίζουν. Σας το πω εγώ που πηγαίνω στη Μασσαλία για να κάνω μαθήματα, με καλούν συχνά. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορώ να μπω. Εγώ που δεν είμαι γυναίκα, είμαι άντρας, δεν μπορώ να μπω. Γιατί είμαι λευκός και γιατί είμαι χριστιανός. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία κάποτε αστειευόμαστε και λέγαμε ότι είναι κάποιοι τρελοί που τα κάνουν, αποδεικνύεται ότι αυτοί που διαφωνούσαν με αυτή τη λογική ότι είναι κάποιοι τρελοί, και μεταξύ αυτών και εγώ, το είχα πει μάλιστα επανειλημμένα μαζί σε παλιές μας συζητήσεις. Αυτό είναι κάτι πιο βαθύ. Δεν είναι κάποιοι τρελοί. Είναι κάποιοι οι οποίοι πολιτισμικά καθοδηγούνται στο να γκρεμίσουν με τον Α ή Β τρόπο το δυτικό πολιτισμό. Μάλιστα. Τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Ναι. Αυτή την ελευθερία και τη δημοκρατία που μάθαμε να ζούμε. Τώρα, δύο λεπτά. Δημοσθένη Νταβέτα. Σαν προχθές, σήμερα είναι 5, 3 Μάη του 68, ήταν ο Γαλλικός Μάης. Είχαμε την επέτειο προχθές. Ναι. Ξεκίνησα από τη Σορβόνη, από το Πανεπιστήμιό σας, και θα έλεγα ότι ήταν η πάλι που κράτησε ένα μήνα. Ένα μήνα και κάτι. Ένα μήνα στα οδοφράγματα. Στα οδοφράγματα και αποτέλεσε το πολιτικό και ιδεολογικό ορόσημο για τις μεταπολεμικές γενναίες. Νομίζω θα το πούμε. Ακόμα και σήμερα μνημονεύεται. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Άλλο τώρα αν κάποιοι συμβιβάστηκαν με το σύστημα κλπ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί ωραίος ήταν ο Ντανιέλ τότε, αλλά στην πορεία. Μόνο αυτό και άλλη. Η ιδέα του Μάη του 68 ουσιαστικά στηρίζεται σε 4 φιλοσόφους. Ναι. Στο Μάρξ, στο Νίτσε, στο Χάιντεγκερ και στο Φρόιντ. Πολύ αυτή η τετράδα. Τους οποίους ο Πολ Ρικέ, ο μεγάλος αυτός καθηγητής της φιλοσοφίας, ονόμαζε οι φιλόσοφοι της υποψίας. Ναι. Δηλαδή, η νεολαία, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Μάης του 68 δεν ήταν εργατικό ξεσήκωμα. Ήταν ξεσήκωμα της νεολαίας, της φοιτητικής και γενικότερα των νέων. Και αντικονφορμιστικό, είχε αντικονφορμιστικά χαρακτηριστικά. Πολλά, πολλά αντικονφορμιστικά. Ήθελαν να φέρουν την εξουσία στις νέες ιδέες. Τη φαντασία λέει στην εξουσία. Ωραία. Αφού ανέφερα το, γιατί το αναφέραμε, το Μάη του 68, για να ρωτήσω τον καθηγητή του Δημοσθένη του Δαβέδα για το τέλος. Είπαμε πριν ότι έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές στη Γαλλία. Όλα αυτά που γίνονται, αυτό με τους στρατηγούς και εν ενεργεία, όχι μόνο τους απόστρατους, η Γαλλία του Μάη του 68, η Γαλλία με τα πολιτικά κινήματα που πρωτοπορεί, και που σε ένα χρόνο από σήμερα θα φτάσει σε εκλογές, βλέπει ο Δημοσθένης, και εδώ είναι η άποψή σας τώρα, ο Δημοσθένης Δαβέτας τον παράγοντα Λεπέν, για να το πω διαφορετικά, πώς τον βλέπει. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί, αγαπητέ κύριε καθηγητά, το έχουμε κουβεντιάσει και κατά το παρελθόν. Προχθές βγήκε μια δημοσκόπηση στη Γερμανία. Αν έλεγε οποιοδήποτε 3, 4, 5 χρόνια, καλά δεν πάω παραπάνω, ότι για τις εκλογές που θα γίνουν στη Γερμανία φαβορή τον Οκτώβρη, φαβορή είναι η Αναλένα Μπέρμποκ, η επικεφαλής των Πρασίνων, θα τον βλέπαμε για την άποψή του με ίκτο. Όμως, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Γαλλία. Δηλαδή,
Η Λεπέν έχει διατηρήσει τη δύναμή της και την αυξάνει αργά-αργά. Αλλά την αυξάνει. Δεν έχει υποστεί την παραμικρή συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Έχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 25%, άλλοτε λίγο παραπάνω έτσι, αλλά γενικά το οποίο είναι, σημαίνει το 1 τέταρτο των Γάλλων ψηφοφόρων. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και είναι μπετόν αρμέ, για να το πω λαϊκά. Μπετόν αρμέ αυτό. Δεν φεύγει. Δεν διαπερνάτε με τίποτα. Είναι ας πούμε και αυτό με το κίνημα των στρατηγών κτλ. Θα το αυξήσει κι άλλο, γιατί δείχνει ότι η δυσαρέσκεια πολλών Γάλλων απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και στην βίαιη διεθνοποίηση που γίνεται, ναι, θα τους οδηγήσει, ακόμη και αν δεν το θέλουν, προς τη Λεπέν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Mm. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος πολιτικά φίλος της Λεπέν για να το δει. Ναι. Ένας δημοκράτης φυσιολογικός, όπως είμαι εγώ, ο οποίος προσπαθεί να μην έχει παροπίδες, το βλέπει μέσα από την καθημερινότητα στη Γαλλία. Ναι. Βλέπουμε τη Μαρίν Λεπέν να είναι μονίμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάποτε δεν τη βγάζανε καθόλου. Ποτέ, ναι. Τώρα βγαίνει συνέχεια. Όχι μόνο αυτό. Πα στα μπάρε του. Τώρα εντάξει, ήταν κλειστά τα μπάρε, αλλά πα εκεί στα νεολαίστικα στέκια του στο Σικουάνα, δίπλα και πιο κάτω, ναι, και στι περιοχές, ναι, και βλέπει φίλου τη Λεπέν να μιλάνε ξεκάθαρα που κάποτε κρυβόντουσαν. Όχι απλά ξεκάθαρα. Μιλάμε τώρα για. Και μιλάω για πετσιρικάδες, μιλάω για νέα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην Ευρώπη, δημοσταίνει τα βέτα. Δεν γίνεται. Εκεί ήθελα να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Εγώ χώρισα στη Γαλλία τους δύο αυτές αντίπαλες παρατάξεις. Αυτό όμως μπορούμε να το δούμε σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλα στρατόπεδα. Αυτά που θέλουν την Ευρώπη των εθνών να είναι διεθνιστική, αλλά να είναι η Ευρώπη των εθνών, να μην χάσουμε και την ταυτότητά μας, χωρίς την ταυτότητα να μας κάνει τυφλούς απέναντι στο διαφορετικό, και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν έτσι κι αλλιώς, με το έτσι θέλω, να περάσουν μια βίαιη παγκοσμιοποίηση που σημαίνει κατάργηση των ορίων, κατάργηση των εθνών. Όλοι μας, ο ένας αναμειγνύεται με τον άλλο. Μένουμε μέσα και δεν υπάρχουν πια σημεία αναφοράς εθνικής ταυτότητας. Mm. Αυτό το πράγμα, αυτές οι δυνάμεις έχουν έρθει πια αντιμέτωπες. Διότι όσο καιρό δούλευαν μέσω του μέσου μαζικής ενημέρωσης ή της εξουσίας πονηρά οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, τώρα έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιος ενισχύει, το εκπληκτικό ποιο είναι, ότι έχουμε επαναφορά της Κίνας ως μοντέλο των εθνικών δυνάμεων. Ναι, σωστά. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Κίνα στο να είναι εθνικά ανεξάρτητη και εξωτερικά παγκοσμιοποιημένη, αυτό θέλουν οι εθνικές δυνάμεις. Ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιούν όρο εθνικής δυνάμεις, αλλά οι αντίπαλες της παγκοσμιοποίησης. Mm. Αυτό θέλουν. Να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας και να είμαστε ανοιχτοί στο διεθνές σύστημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε οπαδοί της παγκοσμιοποίησης, να καταργήσουμε τη γλώσσα μας, να καταργήσουμε τα σύνορά μας, να καταργήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιστορία μας για να είμαστε της παγκοσμιοποίησης. Μπορούμε να είμαστε της παγκοσμιοποίησης, ανοιχτοί στο διαφορετικό, χωρίς ρατσισμό, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα και φρουροί αυτό που ονομάζουμε εθνικών χαρακτηριστικών μας. Μάλιστα. Γιατί αυτό κάνει ταυτότητά μας, γιατί αυτό μας κάνει να νιώσουμε καλά. Και για το τέλος, αγαπητέ Δημοσθένη Νταβέτα, μία πρόβλεψη με τα σημερινά δεδομένα για τις επερχόμενες γαλλικές εκλογές ένα χρόνο μετά, αν μπορείτε να κάνετε. Ήδη είδαμε τον Μακρόν στην ανακοίνωση που έκανε για το lockdown να χρησιμοποιεί, μιλάω για τη γλώσσα του σώματος, ναι, ένα τρόπο ο οποίος είναι πρώτη φορά έχουμε δει, μαζεμένος και παρακλητικός στον κόσμο. Ναι. Καμία σχέση με τον Μακρόν, τον αυστηρό, τον τζαμπουκά που ξέραμε, ναι, από παλιά. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο Μακρόν, αυτός ο οποίος υποχρεώθηκε, προσοχή, να περάσει το δημοψήφισμα, ναι, για αυτοκοινό δημοψήφισμα για τον Ισλαμισμό, ένα φοβερό δημοψήφισμα, το οποίο νομίζουν όλοι το έγραψε η Λεπέν, mm-hmm, και το πέρασε αυτός, αυτός ο Μακρόν έχει βάλει νερό στο κρασί του, διότι καταλαβαίνει. Και εδώ έρχομαι να τελειώσω. Εάν ο Μακρόν δεν προσέξει, δύο πράγματα θα συμβούν. Οι πράσινοι είναι οι κύριοι ρυθμιστές. Εδώ τα ξαναρχόμαστε όπως στη Γερμανία. Ναι. Οι πράσινοι στις τελευταίες εκλογές είχαν 20% φτάσαν περίπου, τεράστια άνοδο. Uh-huh. Ο κόσμος ο δημοκρατικός που δεν θέλει ακόμη τη Λεπέν, ναι, αλλά που διαφωνεί ριζικά με αυτή τη διάλυση των αξιών που περνάει η παγκοσμιοποίηση, mm, αυτοί ενδεχομένως να ψηφίσουν τους πράσινους, οι οποίοι θα είναι πια οι ρυθμιστές,
Ναι, οι οποίοι όμως είναι λίγο δύσκολο την επόμενη μέρα να πάνε προς τη Λεπέν, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο να πάνε προς τη Λεπέν, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη πια το τεράστιο μπετόν αρμέ, ναι, το οποίο τόσα χρόνια όχι μόνο δεν διαλύθηκε παρά τα δικαστικά που του κάνανε, παρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά τα πάντα, είναι ένα σημαντικό μέρος πια του γαλλικού λαού, που είτε πρόκειται για τη Λεπέν είτε όχι για τη Λεπέν, αυτό το μεγάλο μέρος του γαλλικού λαού θέλει να κρατήσει την ταυτότητά του. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα θα το λάβει υπόψη ο Μακρόν. Σίγουρα. Δημοσθένη Νταβέτα, για το τέλος, ακούστε και εσείς τα ποσοστά της τελευταίας μέτρησης στη Γερμανία. Πρώτη είναι η πράσινη με 28% πρόθεσης ψήφου, κερδίζοντας 6 μονάδες. Η συντηρητική Bild είναι, ναι, εκείνη η δημοσκόπηση. Προς τα πάνω δηλαδή, πολύ ανωδική πορεία με 6 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη. Το GDU που είναι το κόμμα της κυρίας Μέρκελ που είναι απερχόμενη και φεύγει, 27%, 28 η πράσινη, 27 με πτωτική πορεία και μεγάλη πτωτική πορεία. Καλά, το κρατεό παλαιό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στο 13% νομίζω ότι... Διάλυση. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία χάνει μία μονάδα, αλλά βρίσκεται σταθερά γύρω στο 10%, και οι παλιοί κρατεοί φιλελεύθεροι γύρω στο 9%, και η αριστερά έχει χάσει άλλη μία μονάδα, περιορίζεται στο 6 με 7%. Μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Δημοσθένης Νταβέτας, καθηγητής στη Σορβόνη, φιλοσοφία της τέχνης. Θα πάτε στην Ιταλία και μετά πάτε Γαλλία, έτσι δεν είναι? Και θα τα πούμε μετά, καθηγητή μου. Θα λοιπόν, τα πούμε από κοντά, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, χρόνια καλά και σε εσάς, και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Επίσης και την αγάπη μου Χριστός Ανέστη στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, κύριε Καλοδούκα, και επανερχόμαστε.